Το όχι του 1940 ήταν μια αντίδραση του ελληνικού λαού ενάντια στο φασισμό, ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια στην αιματοβαμμένη εκείνη την εποχή Ευρώπη και όχι μόνο, αλλά παγκόσμια. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά το όχι στο φασισμό, το όχι στο ρατσισμό, ναι στη διαφορετικότητα, ναι στην αλληλεγγύη, ναι στην συνεργασία των λαών, είναι απαραίτητο και νομίζω είναι το μήνυμα της σημερινής επετείου. Χρόνια πολλά σε όλους. Γιορτάζουμε σήμερα το έπος του 40. Γιορτάζουμε την μεγάλη αντίσταση του ελληνικού έθνους έναντι του άξονα. Γιορτάζουμε την μεγάλη αντίσταση που πραγματικά καθυστέρησε και αποσυντώνησε πλήρως σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των σχεδίων τους. Τα μηνύματα αυτής της εποποιίας του 40 είναι όσο ποτέ επίκαιρα σήμερα. Και θα πρέπει εμείς οι ευρύτες εδώ στον Εύρο, όπως το πράττουμε, λαός και στρατός μαζί, θωρακίζουμε τον Εύρο, διότι θωράκιση του Εύρου και της Θράκης σημαίνει ισχυρή Ελλάδα. Εύχομαι χρόνια πολλά για τη μεγάλη μέρα σήμερα του ελληνικού κράτους. Κάθε καλό και κάθε καλό στα σπίτια μας. Να είστε καλά. Η εποπία του 40 και το όχι του ελληνικού λαού ήταν η μεγαλύτερη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας. Και εκείνη την εποχή η Ελλάδα δεν ήταν ούτε δυνατό κράτος, ούτε ήταν υπερδύναμη, ούτε είχε μεγάλες ένοπλες δυνάμεις, αλλά είχε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είχε φρόνημα, είχε πίστη στην πατρίδα, είχε πατριωτισμό, κάτι το οποίο τις σημερινές εποχές ενδεχομένως να τίνει να χαθεί. Πολλά συγχαρητήρια σήμερα στη νεολαία και στο στρατό όπου παρήλασαν εδώ στην Κρητική Οριστιάδα. Παρά τις αντίξωες συνθήκες, ένα μεγάλο μπράβο και τέτοια φαινόμενα και τέτοιες ζητήματα, παρότι ο καιρός ήταν άστατος, παρόλα αυτά η νεολαία δεν κάθηκε και έκανε την παρέλαση. Πολλά συγχαρητήρια και ας παραδειγματισμούμε από τους ήρωες του 1940. Νομίζω ότι η σημερινή παρέλαση είναι μια τρανή απόδειξη ότι ο ελληνικός λαός και τα παιδιά μας, η νεολαία μας, ακόμα είναι κοντά στα πάτρια, στις εθνικές εορτές, κοντά στην παράδοση του τόπου μας και του έθνους μας. Η γιορτή της Αγίας Σκέπης, που και σήμερα προβάλλει το ιερό πρόσωπο της Παναγίας μας, όπου ήταν η υπέρμαχος στρατηγός, όχι μόνο για το έπος του 40, αλλά και για όλη την διάρκεια της ελληνικής ιστορίας, να σκεπάζει, να φωτίζει και να ενδυναμώνει το λαό μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Συγχαρητήρια ιδιαίτερα στους νέους μας και στον στρατό μας.